στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου βρέθηκε αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης για τα εγγένεια δύο νέων υπερσύγχρονων μηχανημάτων στα τμήματα ακτινοθεραπείας και πυρηνικής ιατρικής. Με μεγάλη χαρά σήμερα εγγενιάσαμε δύο μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Το δεύτερο ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα δωρεάκι αυτό του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που και από αυτή τη θέση τους ευχαριστούμε για τη βοήθεια που έχουν δώσει στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας τα τελευταία χρόνια και αυτή που πρόκειται να δώσουν, που είναι ένα από τα 10 μηχανήματα που έχουν μπει μέχρι στιγμής σε 7 δημόσια νοσοκομεία. Πρόκειται για το δεύτερο σύγχρονο και μεγαλύτερης ακρίβειας γραμμικό επιταχυντή που παρέχει τη δυνατότητα νέων θεραπευτικών τεχνικών, καλυτερεύοντας την ποιότητα ζωής των ογκολογικών ασθενών. Ο νέος γραμμικός επιταχυντής είναι αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, η οποία καλύπτει παράλληλα και την εκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα ιδιωτικά κέντρα. Τα αντίστοιχα μηχανήματα των ιδιωτικών κέντρων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Με αυτά τα μηχανήματα έχουν εξοπλιστεί και άλλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της χώρας. Και το προσωπικό εκπαιδεύτηκε, πήγε στην Αμερική για να εκπαιδευτεί στη νέα τεχνολογία. Και τα δύο μηχανήματα βοηθάνε πάρα πολύ την καλύτερη διάγνωση, γιατί είναι εξατομικευμένοι και με ακρίβεια. Το Παγνή εξοπλίστηκε και με νέο υβριδικό σύστημα αξιονικής τομογραφίας με χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Είναι το SPECT-CT, ένα συνδυασμός γάμα κάμερα με αξιονικό τομογράφο, ο οποίος εγκαταστάθηκε στο τμήμα πυρηνικής ιατρικής, χρηματοδοτήθηκε από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υγείας. Το παρόμοιο μάλλον μηχάνημα υπάρχουν 4 σε όλη την Ελλάδα. Η διαφορά του συγκεκριμένου είναι στο υπολογιστικό τομογράφο που έχει. Οι νέες αυτές τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα πρώιμης διάγνωσης και αποτελεσματικής θεραπείας και το Παγνή είναι το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα που διαθέτει ένα βαθμισμένο εξοπλισμό αυτού του επίπεδου συνδυαστικά. Λίγο νωρίτερα στην είσοδο του νοσοκομείου, μπλοκ εργαζομένων σταμάτησαν για λίγο το αυτοκίνητο που μετέφερε τον Παύλο Πολάκη με τους συγκεντρωμένους να διαμαρτύρονται για ενδεχόμενες απολύσεις επικουρικού προσωπικού. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν με ελαστικές σχέσεις εργασίας και βεβαίως να γίνουν και άλλες προσλήψεις. Έχει σκοπό να αποστελεχώσει το κλασικό ακτινολογικό που εξυπηρετεί επίγοντα και ακτινογραφίες για να στελεχώσει αυτά τα μηχανήματα. Θέμε δουλειά για όλους, μόνιμη εργασία για όλους, για να μπορεί να δουλέψει στο σύστημα υγείας. Ο αναπληρωτής υπουργός βγήκε από το αυτοκίνητο και μιλώντας από τον τηλεβόα απευθύνθηκε στους εργαζόμενους επαναλαμβάνοντας ότι δεν θα γίνει καμιά απόλυση στα νοσοκομεία. Δεν φεύγει κανένας, μην αγχώνεστε. Δεν αποχωρούμε. Δεν φεύγει κανένας. Τα έχουμε πει, παιδιά.